Μάλιο τραβηγμάτα για παίκτη του Survivor. Άλλη λέει ότι είναι κοπέλα του. Άλλη βγάζει βίντεο και λέει ότι. This video is a bit urgent. Okay. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Σχετικά με το άρθρο που κυκλοφορεί γύρω από το όνομα του Κωνσταντίνου. Του Κωνσταντίνου από το Survivor. Απλά θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ και η οικογένεια του Κωνσταντίνου. Το σχετικό άρθρο είναι ψευδές. Αυτή η κοπέλα είναι πρώην φιλενάδα του Κωνσταντίνου. Έχουν χωρίσει εδώ και καιρό. Και απλά χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες που έχουν βγάλει όταν ήταν μαζί και χρησιμοποιεί το όνομα του Κωνσταντίνου για να βγει αυτή προς τα έξω. Είναι δικός της, μπορεί να ανήκει στην ομάδα των μαχητών που στις τελευταίες 6 μάχες χάνουν από την ομάδα των διασήμων, αλλά εκείνος μόνο χαμένος δεν δείχνει να βγαίνει μέσα από όλο αυτό. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει τραβήξει πάνω του όλα τα, γυναικεία κυρίως, βλέμματα και όχι άδικα, καθώς είναι μια από τις πιο σεξι αντρικές παρουσίες στον Άγιο Δομήνικο, αν δει κανείς τόσο το κορμί. Όσο και το πρόσωπο του, όπως αναφέρει στην επίσημη σελίδα του Survivor, η περιγραφή του είναι 27 χρονών και ζει στην Αθήνα, είναι personal trainer και ναυαγοσώστης, ασχολείται με το bodybuilding, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, χαρακτηρίζει τον εαυτό του, ήρεμο, αισιόδοξο και με χιούμορ, εκείνο που πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει περισσότερο είναι η πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση του. Το πιο σημαντικό πράγμα που του έχει συμβεί στη ζωή του είναι όταν συμμετείχε ως μέλος της προεδρικής φρουράς σε παρέλαση στη Νέα Υόρκη, συμμετέχει στο Survivor για την εμπειρία και για το έπαθλο. Προς απογοήτευση, όμως, των θαυμαστριών του, ο Κωνσταντίνος είναι δεσμευμένος και πολύ ερωτευμένος με τη γυμνάστρια, Βασιλική Αγιανοπούλου, η αγαπημένη του είναι επίσης γκυμφρέκ. Και μάλιστα έχουν λάβει μέρος σε αγώνες bodybuilding, ενώ κοινές τους φωτογραφίες έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, συγκεκριμένα, ανέβαζε κοινές τους φωτογραφίες σε, τρυφερά τετατέτ στο Facebook. Βάζοντας μάλιστα σε πολλά σχόλια και το hashtag myman, δηλαδή ο άντρας μου, ωστόσο, ο Κωνσταντίνος τελικά αποδεικνύεται μεγαλύτερος καρδιοκατακτητής. Μιας και τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο που, θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, η Βασιλική δεν είναι το κορίτσι του μαχητή. Σύμφωνα με τα όσα λέει στο YouTube γνωστή personal trainer από την Κύπρο, η οποία, όπως αναφέρει, μιλάει εκ μέρους της οικογένειας του Κωνσταντίνου. Ενώ μεταξύ άλλων απειλεί να κινηθεί νομικά εναντίον όσων μέσων δημοσιεύουν τη ψευδή, όπως τη χαρακτηρίζει, είδηση της σχέσης του αγαπημένου της με την άλλη κοπέλα. Στο ίδιο βίντεο μάλιστα αναφέρει πως είναι σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Βασάλο από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα, γνωρίστηκαν σε αγώνες στην Αθήνα. Αποκαλύπτοντας ότι του έχει χαρίσει το γούρι της για καλή τύχη στο παιχνίδι.